μες στη Νέα Ιωνία και τη ζηλεύουν όπου κι αν πας τη δική σου ιστορία. Ένα τραγουδό, γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδό, γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ.
Καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας μπάσκετ της Νίκης Βόλου και της νέας εμφάνισης με την οποία θα αγωνιστεί την περίοδο 2019-2020 στην ΓΑΜΑ Εθνική. Είμαστε χαρούμενοι για την παρουσία σας εδώ σήμερα, πιο πολύ γιατί είστε πάντα δίπλα, αρρωγοί και συμπαραστάτες, τόσο στον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής μπάσκετ, τον κύριο Τουτουτζόγλου, όσο και τα υπόλοιπα μέλη της δικού σας επιτροπής, όσο βέβαια και στην ομάδα, τον προπονητή, τους παίκτες, τους οποίους πάντα είστε δίπλα τους, ακόμα και όταν τα αποτελέσματα δεν είναι με το μέρος τους και τους επιβραβεύετε με το χειροκρότημά σας. Φέτος, όπως άλλωστε έχει δηλώσει ο πρόεδρος της δικού σας επιτροπής, ο κ. Τουτζόγλου, στόχος της ομάδας είναι να πρωταγωνιστήσει παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο. Άλλωστε, μα, και είπα θα το κάνω λάθος, ε! Και είπα θα το κάνω λάθος. Θα παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο έτσι κι αλλιώς, θα παίξουμε και ωραίο μπάσκετ. Πάμε, λοιπόν, να πούμε ότι... άλλωστε, όταν είσαι στη Νίκη Βόλου, οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί, είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε στο μπάσκετ, είτε στο στίβο. Λοιπόν, καλώ στο βήμα τον πρόεδρο της δικού σας επιτροπής του μπάσκετ της Νίκης Βόλου, τον κύριο Τουτζόγλου. Τον πρόεδρο που είναι πάντα στο τιμόνι της ομάδας, τον άνθρωπο που δίνει τον δικό του προσωπικό αγώνα για το σύλλογο, τον άνθρωπο που θα μας πει, θα μας αναλύσει τώρα το πλάνο του για τη νέα αυτή χρονιά. Κύριε Τουτζόγλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ, παιδί μου. Καλησπέρα και από μένα. Πέμπτη χρονιά στο τιμόνι του τμήματος μπάσκετ. Πέμπτη χρονιά που κάνουμε παρουσίαση φανέλας, χορηγών, ρόστερ. Νιώθω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που τιμήσατε με την παρουσία σας την εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μια εκδήλωση που πιστεύω ότι πρέπει να γίνεται γιατί το όνομα της Νίκης και η ιστορία της είναι μεγάλη και πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Η σημερινή παρουσίαση, η σημερινή εκδήλωση έχει κάποιες ιδιαιτερότητες και κάποιες διαφοροποιήσεις, θα έλεγα. Και ένας λόγος που η χαρά μου και η τιμή που νιώθω σήμερα είναι ιδιαίτερη, γιατί επί προεδρίας μου και με το Διοικητικό Συμβούλιο της δικού σας Επιτροπής θα βραβευτεί η ομάδα του 1983-84, τότε που το κλειστό γέμιζε από 2.000 κόσμο. Πιτσιρικάδες τότε εμείς πηγαίναμε και βλέπαμε τα παιδιά αυτά, μικρά παιδιά σε ηλικία, μην φανταστείτε ότι ήταν τίποτα, παίκτες μεγάλοι, 16, 17, 20 χρονών, φτάσαν την ομάδα στην Α' Εθνική. Ιδιαίτερη χαρά νιώθω για αυτό το πράγμα, όπως ιδιαίτερη χαρά νιώθω που σήμερα από το πόστο του Προέδρου της ομάδος μου θα τιμήσω τον αδερφικό μου φίλο, τον Χάρη τον Καρακατσούνη, ο οποίος κοσμεί τα γήπεδα, τα ελληνικά και τα διεθνή γήπεδα με την παρουσία του, διαιτεύοντας τελικούς και παιχνίδια τα οποία διαμορφώνουν πρωταθλητές και ό,τι άλλο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα μπορούσε να στηθεί με επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια αν δεν υπήρχε ο κόσμος, οι επιχειρήσεις, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια πάρα πολύ. Ο κόσμος που με το κάρτα διαρκείας που αγοράζει σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Οφείλω να το πω αυτό. Η ομάδα έπεσε και τα διαρκείας πουλάνε ακόμα περισσότερο. Οι χορηγοί το ίδιο και μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση για όλους τους επιχειρηματίες, οι οποίοι βοηθούν την προσπάθεια αυτή, εκτιμούν το έργο μας και θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια που μας στηρίζουν έχουν καταλάβει ότι μας στηρίζουν για να υπάρχει το μπάσκετ του Βόλου μέσω της Νίκης σε ένα υψηλό επίπεδο και να ευχαριστούμαστε όσοι αγαπάμε το μπάσκετ αγώνες υψηλού επίπεδου. Υψηλού επίπεδου αγώνες πιστεύω να παρακολουθήσουμε και φέτος.
Αυτό που εύχομαι είναι να έχουμε πάνω απ' όλα υγεία, να παίξουμε καλό μπάσκετ αγωνιστικά και στο τέλος θα κάνουμε το ταμείο. Δεν θα ήθελα άλλα, να πω άλλα πράγματα, αλλά και πάλι να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθώ από τα βάθη της καρδιάς μου, όπως και όλοι μας σήμερα που βρισκόμαστε εδώ πέρα, σε έναν αθλητή μας ο οποίος υπέστη έναν σοβαρό τραυματισμό, στο Μιχάλη του Φρουσκιά. Τέλη του μήνα θα κάνει χειρουργείο. Το ευχόμαστε να έχει κάθε επιτυχία, περαστικά, να είναι πάντα, να ξαναγυρίσει σιδερένιος. Η ομάδα θα είναι πάντα δίπλα του σε ό,τι χρειαστεί για να επανέλθει. Και πιστεύω ότι όλοι μαζί θα έχουμε μια καλή μπασκετική χρονιά. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Να ευχαριστήσουμε το Σύνδεσμο Διαιτητών, τους εκπροσώπους της ΕΣΚΑΘ, τους εκπροσώπους των Κρητών και τους εκπροσώπους των ομάδων του νομού μας που παραβρίσκονται εδώ σήμερα και μας τιμούν. Ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ, κύριος Μεϊκόπουλος, δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, ωστόσο μας έστειλε δύο λέξεις που μπορώ να σας αναφέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την πρόσκλησή σας να είμαι παρόν στην επίσημη παρουσίαση των αγωνιστικών εμφανίσεων και των χορηγών τμήματος καλαθοσφαίρισης της αγαπημένης μας Νίκης. Η Νίκη είναι ένας από τους παλιότερους αθλητικούς συλλόγους, πλησιάζει έναν αιώνα ύπαρξης. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι έζησε μεγάλες στιγμές αλλά και δύσκολες καταστάσεις. Η αδάμαστη προσφυγική ψυχή που δημιούργησε αυτό το σύλλογο διατρέχει την ύπαρξή του και την οθεί να ξεπερνά τα εμπόδια και τις δυσκολίες και να ταινίζει το μέλλον πάντα με αισιοδοξία. Φυσικά, το τμήμα καλαθοσφαίρισης είναι καθ' αυτό οι αθλητές του τμήματος και η προπονητική ομάδα, στους οποίους θέλω να ευχηθώ να έχουν μια καλή και παραγωγική χρονιά. Η ευχή μου είναι μόνο νίκες και ελπίζω όπως όλοι μας να τη δούμε να πραγματοποιείται στο μέγιστο βαθμό. Η βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ επίσης, κυρία Κατερίνα Παπανάτσιου, λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παραβρεθεί σήμερα μαζί μας. Ωστόσο, ευχαριστεί για την πρόσκληση και τονίζει πως από τη θέση της ως βουλευτής θα βρίσκεται πάντα δίπλα στα προβλήματα του Συλλόγου και εύχεται πολλές επιτυχίες στο τμήμα καλαθοσφαίρισης για την αγωνιστική περίοδο. Τώρα, παρόν χωρίς παρελθόν δεν υπάρχει. Θα σας πάω λίγο πίσω, δεν ξέρω αν γνωρίζετε όλοι πώς ξεκίνησε το μπάσκετ της Νίκης Βόλου. Από τα μέσα του περασμένου αιώνα το μπάσκετ αρχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στη Νέα Ιωνία, ιστορία που φτάνει μέχρι και τις μέρες μας. Μια υποτυπώδης ομάδα μπάσκετ πιθανολογείται ότι υπήρχε το 1950-51, καθώς στα πρακτικά του Συλλόγου της 31ης Οκτωβρίου αναφέρεται ότι γίνεται αποδεκτό έγγραφο του ΣΕΓΑΣ για συμμετοχή σε αγώνες μπάσκετ. Οι αναφορές στα πρακτικά ταυτίζονται και με την μαρτυρία του Νίκου Μιάμι, θεμελιωτή του μπάσκετ στην Νέα Ιωνία, μέλους της πρώτης ομάδας και σταθερού υποστηρικτή του από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα. Το πρώτο σχήμα ομάδας μπάσκετ ανάγεται στο 1954, όταν μια ομάδα ταλαντούχων μαθητών του πρώτου γυμνασίου Βόλου, που είχαν διαπρέψει στο σχολικό πρωτάθλημα μπάσκετ, ζητά από την τότε διοίκηση της Νίκης να ενταχθεί στο σύλλογο. Οι μαθητές εκμεταλλεύονται την κόντρα Νίκης Ολυμπιακού, διοργανώνουν αγώνα με τη Βολιώτικη ομάδα και κερδίζουν. Το αποτέλεσμα ενθουσιάζει τον πρόεδρο της Νίκης Παντελή Μαγουλά και το μέλος της διοίκησης Ανδρέα Μαύρο, οι οποίοι εκδίδουν δελτία αθλητών στους νεαρούς καλαθοσφαιριστές. Έτσι, ανοίγει ο κύκλος μιας λαμπρής ιστορίας που συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το 1955, στο λιμάνι του Βόλου που πιάνουν καράβια του Αμερικανικού στόλου, οι αμαξάδες φέρνουν τους ναύτες στην Νέα Ιωνία για να δώσουν αγώνα μπάσκετ με τους αθλητές της Νίκης. Τον Νίκο Μιάμι, μάλιστα, τον φωνάζουν Φλόριντα, γιατί νομίζουν ότι το όνομά του είναι Μαϊάμι. Την περίοδο από το 1957 μέχρι και το 1963, η Νίκη Βόλου κερδίζει συνεχώς το τοπικό πρωτάθλημα και τρεις φορές το πανθεσσαλικό. Το 1957-58 συμμετέχει στα τελικά του Πανεπαρχιακού Πρωταθλήματος στη Χαλκίδα, όπου αποκλείεται από τον Εθνικό Αθηνών, τρεις παίκτες του οποίου είναι και μέλη της Εθνικής Ελλάδας. Οι εντυπώσεις που αφήνουν οι νικιώτες αθλητές είναι τόσο καλές που τους αναθέτουν τη διοργάνωση του τουρνουά για την επόμενη χρονιά. Η περίοδος τώρα 1960-1970 χαρακτηρίζεται από σημαντικές επιτυχίες, οι οποίες προετοιμάζουν την άνοδο της ομάδας στην Α' Εθνική στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Η Νέα Ιωνία τα χρόνια που ακολουθούν θα γίνει ο χώρος όπου η νεολαία της εποχής θα γυμνάζεται και θα παίζει μπάσκετ. Στο πάρκο της Βασιλικής Πρόνοια αναδεικνύονται τα ταλέντα, τα οποία στη συνέχεια στελεχώνουν την ανδρική ομάδα μπάσκετ της Νίκης.
Η πιο καθοριστική στιγμή τη δεκαετία αυτή για τον μπάσκετ της Νίκης είναι η συμμετοχή στην τελική φάση του Πανεπαρχιακού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Βόλο. Άξιο αναφοράς είναι το 1966 η ομάδα παίρνει μέρος στην τελική φάση του Πανεπαρχιακού Πρωταθλήματος στη Ρόδο και από καθαρή ατυχία δεν καταφέρνει να ανέλθει στην Α Εθνική. Το 1967 όλοι περιμένουν να γίνει το μεγάλο άλμα. Έφορος της ομάδας ο Γιάννης Τζανέτος και γυμναστής ο Φώτης Φούκας. Η Νίκη για να φτάσει στην τελική φάση έχει νικήσει στο επαρχιακό πρωτάθλημα τη Λάρισα με 79-44, τον Πανσεραϊκό με 76-51 και τη Χαλκίδα με 51-35. Καταλαμβάνει ωστόσο την τρίτη θέση και το όνειρο δεν πραγματοποιείται. Ο δρόμος πλέον είναι ανοιχτός. Η καταξίωση δεν θα αργήσει να έρθει. Η χρονιά του 1972 έχει γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Νίκης Βόλου, αφού για πρώτη φορά η ομάδα μπάσκετ ανεβαίνει στην Α Εθνική. Για να πετύχει το στόχο αυτό, η Νίκη κερδίζει την Ολυμπιάδα Πατρών, παρά τη σφαγιαστική βάρος της Διαιτησία, την Κερίνια, το Αγρίνιο και την Κομωτινή. Στο γήπεδο του Sporting, η Νίκη δίνει τον τελικό αγώνα με τη Λάρισα και κερδίζει με 60-58. Την επομένη της ανόδου, οι νικητές επιστρέφουν στην Αιωνία, που φαντάζεστε ότι τους επιφυλάσσεται η ανάλογη πανηγυρική υποδοχή, με επικεφαλής τον πρόεδρο της Νίκης, Αγάπιο Μιχαηλίδη. Πλήθος φιλάθλων τους περιμένει στο φαρδί για να τους φίξουν το χέρι. Οι πρωταγωνιστές του θυράμβου είναι οι Τζαφλέρης, Ντάγκρας, Κρατίδης, Τηλελής, Καράς, Βαφιάδης, Λεωνίδας και Μιχάλης Θεοφίλου, Σπυρόπουλος, Μπομπότης, Σκαρβέλας, Ναούμ και Τσαλίκης. Επειδή όμως οι περισσότεροι από τους αθλητές που απαρτίζουν την ομάδα αυτή είτε είναι φοιτητές είτε είναι στρατευμένοι και λείπουν συχνά από τις προπονήσεις, η πτώση από την κατηγορία είναι αναπόφευκτη. Τα επόμενα χρόνια η Νίκη ανασυντάσσει πάλι τις δυνάμεις της, συμμετέχοντας πλέον στο πρωτάθλημα της Β' Εθνικής και αξιοποιώντας το υλικό των υποδομών, θα επανέλθει στην Α' Εθνική κατηγορία το 1983-1984. Στον τελευταίο αγώνα που σφράγισε το εισιτήριο για την άνοδο, κερδίζει εκτός έδρας τον Έσπερο με 65-67, στηριγμένη στους Γιώργο Δελικούρα, Νίκο Ανάγνου, Αποστόλη Καραμανόλη, Κώστα Ματζήρη, Αθανάσιο Τασιό, Αποστόλη Κουτίνα, Νίκο Μπαλαμούτη, Δημήτρη Δροσόπουλο, Γιώργο Βλιώρα, Γιάννη Καρακατσούνη, Γιάννη Στεριόπουλο, Απόστολο Μιάμι και Γιάννη Καζεπίδη. Με προπονητή, τον Κίνη και εφόρους, τους Λιόλιο, Μαυρογιάννη και Μακαρονά. Τόσο στα προηγούμενα χρόνια, όσο και σε αυτά που ακολουθούν, πολλοί παίκτες της Νίκης παίρνουν μεταγραφές στις ομάδες του κέντρου. Όπως ο Γιώργος Κατσαλής στον Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ο Σκαρβέλας στην ΑΕΚ, ο Θόδωρας και Απόστολος Καραμανόλης στον Πανιόνιο, Sporting, ο Βασίλης Καραΐσκος στον Πανιόνιο και το Ηράκλειο, ο Κουζιώκας στον Πανιόνιο, Sporting, ο Κώστας Ματζήρης στην Κομωτινή, ο Γιώργος Καλαϊτζής στον Παναθηναϊκό και ο Κώστας Μωραΐτης στον Ολυμπιακό. Ήταν λοιπόν 14 Απριλίου του 1984, όταν στο Παλέντε Σπορ, στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος, η ομάδα της Νίκης Βόλου κερδίζει και κατακτά μία θέση στην Α' Εθνική κατηγορία. Αυτή την ομάδα, τους παίκτες γέννημα θρέμα Βολιώτες, που σε μικρή ηλικία, 16-17 ετών, κατάφεραν να γράψουν αυτή τη χρυσή στιγμή στην ιστορία της μπασκετικής Νίκης Βόλου, θα βραβεύσουμε σήμερα. Παρακαλώ τον πρόεδρο του ΔΟΕΠΑΠ, διπεθέτω τον κύριο Ζέρβο, να έρθει για τη βράβευση και τον κύριο Νάσιο. Και επίσης, σε όλο λεπτάκι, τον κύριο Δελικούρα και τον κύριο Ανάγνου, που θα ρωευτούν από τους κυρίους Ζέρβα και Νάσιο. Gracias.
Ο κύριος Ματζήρης και ο κύριος Στασιός. Okay. Παρακαλείτε να έρθει ο κύριος Κουτίνας και ο κύριος Μπαλαμούτης. Ωραία. Ο κύριος Δροσόπουλος. Ωραία. Ο κύριος Βιλιόρας απουσιάζει. Ο κύριος Καρακατσούνης δεν είναι εδώ. Ο κύριος Στεριόπουλος. Κράτα και συνέπασε. Καραμανόλης. Ναι. Και ο κύριος Μιάμης. Κύριε Μωρά, θα έρθετε να κάνετε βράβευση. Έλα, Απόστολε. Να έρθει ο κύριος Σάλτης, παρακαλώ. Ο Γενικός Χειρουργός, ο κύριος Σάλτης, να κάνει τη βράβευση. Ο κύριος Μιάμης. Ο κύριος Σάλτης θα κάνει την βράβευση. Είναι γενικός χειρουργός από το Πολυατρείο Φροντίδα με το οποίο συνεργάζεται η ομάδα. Καλώ κοντά μου τον κύριο Χάρη Καρακατσούνη για την επόμενη βράβευση, παρακαλώ. Ο κύριος Καρακατσούνης θα βραβεύσει τον Βέργη Μαυρογιάννη, τον έφορο της ομάδας της περίοδου 1984. Παρακαλώ τον κύριο Τουτζόγλου να έρθει στο βήμα για την επόμενη βράβευση.
και τον κύριο Καρακατσούνη. Κύριε Καρακατσούνη, θα μας κάνετε τη χάρη να ξανάρθετε, να κάνετε ακόμα μια παρέμβαση. Τιμούμε τον αείμνηστο Νικόλα Μακαρονά, χρηματοδότη και, πρόεδρο της δικού σας τότε, την πλακέτα του οποίου θα παραλάβει η γυναίκα του Εμιλία Κραβαρίτη και ο γιος του Σβήρωνας. Και ο γιος του. Ξανασηκωθείτε όμως, κυρία Καρακατσούνη. Οι βραβεύσεις δεν σταματούν εδώ. Γεννήθηκε στο Βόλο το 1970. Είναι παντρεμένος με την Νίκη Σακελάρη και έχει δύο παιδιά, την Κατερίνα και τον Παύλο. Ξεκίνησε το μπάσκετ από τα τμήματα υποδομών της Νίκης Βόλου και στη συνέχεια πήγε στον Μαγνησιακό από το 1982 μέχρι και το 1990. Το 1989 έγινε διαιτητής σε σχολή του Συλλόγου Διαιτητών Καλαθοσφαίρησης Μαγνησίας. Το 1993 χρήστηκε διαιτητής Γ' Εθνικής Κατηγορίας στα Προστάζ του Βόλου. Το 1996 διαιτητής Β' Εθνικής Κατηγορίας. Το 1997 Α2 Εθνικής Κατηγορίας. Τη σεζόν 1998 βαθμολογήθηκε από την ΟΔΚΙ ως καλύτερος διαιτητής της Α2 και προβιβάστηκε μετά το σεμινάριο των Ιωαννίνων στην Α1 το 1999. Ο πρώτος αγώνας στην Α1 ήταν τη σεζόν 1999-2000 στο ΣΕΦ μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Μαρούσι. Το 2005 στη Ρίγα της Λετωνίας πήρε το χρήσμα του διεθνή διαιτητή και σφύριξε τον πρώτο τελικό για το πρωτάθλημα Ελλάδας μεταξύ των ομάδων Παναθηναϊκού ΑΕΚ. Το καλοκαίρι του 2006 ήταν στη συμμετοχή του στο πρώτο το πανευρωπαϊκό τουρνουά Under 20 Women Division Α, σφύριξε τον τελικό Ουγγαρίας-Ρωσίας του τουρνουά μαζί με τον Σέρβο Νέσκοβιτς. Τελευταία του διάκριση, το καλοκαίρι, ο ορισμός του στον ημιτελικό του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Παιδών στο Ούντινε της Ιταλίας μεταξύ Ισπανίας-Ρωσίας. Στα 37 χρόνια ανασχόληση με διαιτησία έχει διευθύνει πάνω από 2.000 αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων της ΕΣΚΑΔ και των Δήμων Βόλου και Νέας Ιωνίας παλαιότερα, πάνω από 1.500 αγώνες εθνικών πρωταθλημάτων και κυπέλου, όπως επίσης πάνω από 800 αγώνες ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων της FIBA. Ο λόγος, κυρίες και κύριοι, για τον κύριο Χάρη Καρακατσούνη. Καλό για την βράβευση τον πρόεδρο της δικού σας Επιτροπής του Μπάσκετ, κύριο Μπάμπη Τουτζόγλου. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους, αν και δεν είμαι συνηθισμένος να μιλάω στο μικρόφωνο. Μου δίνετε ευκαιρία να πω ένα ευχαριστώ από την καρδιά μου στην ομάδα της Νίκης Βόλου και στον παιδικό μου φίλο τον Μπάμπη. Έτυχε αυτό το μπασκετικό ταξίδι να αρχίσει από το ανοιχτό γήπεδο του Ηρακλή. Βέβαια, εμείς δεν ήμασταν καλοί στο μπάσκετ, γι' αυτό και γίναμε διαιτητές. Αλλά είχαμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας, όπως ο Γιώργος Δηλικούρας, ο Γιάννης Καζεπίδης και ο Σωτήρης Ομόκας. Και εκεί βγάζαμε κάθε βράδυ στα ανοιχτά γήπεδα την αγάπη μας για το άθλημα. Μου δίνετε ευκαιρία να ευχαριστήσω μετά από 36 χρόνια την ομάδα της Νίκης Βόλου, που στην ηλικία των 13 χρονών με είχαν δίπλα τους. Μόνο έναν αγώνα έχασα εκτός έδρας στη ΜΕΤ, αλλά ήταν νικηφόρος. Μου δίνετε ευκαιρία να σας ευχαριστήσω από την καρδιά μου για τις παραστάσεις και για την αγάπη για το άθλημα και για την ομαδικότητα της παρέας που μου δώσαν απλόχερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους. Καλή μπασκετική χρονιά και στην επόμενη βράβευση να ξανά είναι και Βόλου Αλφα Εθνική. Το δεύτερο μέρος που μπορεί κάποιος να τον συναντήσει, εκτός από το νοσοκομείο Βόλου που εργάζεται, είναι το γήπεδο.
Αγαπά τον αθλητισμό, τον υποστηρίζει, αγαπά την Νίκη Βόλου και ιδιαίτερα το μπάσκετ. Τον βλέπουμε κάθε φορά να είναι στα γήπεδα και να πανηγυρίζει για την ομάδα. Πιστός φίλαθλος της Νίκης Βόλου, έχει προσφέρει πολλά για την αγάπη του στη Νίκη, που για εκείνον είναι ιδέα, είναι τρόπος ζωής. Είναι η ομάδα που μεγάλωσε μαζί της. Έχει κλάψει, έχει χαρεί, έχει πανηγυρίσει για εκείνην, όπως έχουμε κάνει, πιστεύω, οι περισσότεροι που βρισκόμαστε εδώ σήμερα. Ο λόγος για τον γιατρό, τον κύριο Μιχάλη Μεϊκόπουλο. Που έχει πάντα ενεργό ρόλο στον Ιστορικό Σύλλογο, που πάντα με το λόγο του ξέρει να ενώνει και να δίνει από τη δική του μεριά το μήνυμα ότι η Νίκη πάντα θα τα καταφέρνει. Πάνω απ' όλα άνθρωπος, δίπλα στο συμπολίτη όποτε τον χρειαστεί, με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τον αθλητισμό, ο Μιχάλης Μεϊκόπουλος βραβεύεται σήμερα ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Σύλλογο. Καλό το μέλος της δικού σας επιτροπής του μπάσκετ, τον κύριο Γιάννη Γιάμα, να απονείμει την πλακέτα στο γιατρό. Μόνο Νίκη Βόλου. Η ομάδα μας, εκτός από τον κόσμο που την αγαπά και την στηρίζει με τα διαρκείας και το εισιτήριό του, έχει την μεγάλη χαρά να στηρίζεται και από επαγγελματίες της πόλης μας, που αναγνωρίζουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από την δικούς επιτροπή και συμβάλλουν και εκείνοι από τη μεριά τους, δίνοντας την χορηγία τους. Οι άνθρωποι αυτοί, οι επιχειρήσεις αυτές, ως ελάχιστο τρόπο ευγνωμοσύνης, αξίζει να ακουστούν και να βραβευτούν. Δίπλα στην ομάδα βρίσκεται η ψισταριά σου λετζίδικο πανηγύρι, του κυρίου Παναγιώτη Μαραγιάννη, τον οποίο θα βραβεύσει ο έφορος της Ακαδημίας Μπασκετικής Νίκης Βόλου, Μάρθος Πάντελης. Η ομάδα ευχαριστεί από καρδιάς τον κύριο Δημήτρη Αναγνωστίδη για τη στήριξή του όλα αυτά τα χρόνια. Και καλό τον κύριο Νίκο Φαρμάκη, μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, να έρθει για την βράβευση και να απονείμει την ευχαριστήρια πλακέτα. Χορηγός της ομάδας μπάσκετ της Νίκης Βόλου, το Καφέ Πλάς του κυρίου Μάριου Αντωνιάδη, τον οποίο ευχαριστούμε για την πολιτή προσφορά του στην ομάδα μας. Και καλώ τον κύριο Δημήτρη Κανούλη, μέλος της δικού σας μπάσκετ, να απονείμει την πλακέτα. Δεν είναι. Δεν είναι. Εντάξει. Τον ευχαριστούμε έτσι κι αλλιώς. Η εταιρεία ΒΕΜΕΚΕΠ βρίσκεται στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ και την ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιάννης Ατζούρης θα παραλάβει την πλακέτα και καλώ τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Μαγνησίας, τον κύριο Τέλη Μπαζδάνη, για την βράβευση. Χορηγός της ομάδας μας είναι τα πρατήρια υγρών καυσίμων του κ. Αντώνη Κόπανου, τον οποίο και ευχαριστούμε για την πολυετή στήριξή του στην ομάδα. Την βράβευση θα κάνει ο κ. Παναγιώτης Καραγκούνης, μέλος της ΕΣΚΑΦ.
Ο Νίκος Ημεράης συνδέεται με μια αληθινή φιλία με τον Μπάμπη του Τζόγλου. Στήριξε την προσπάθεια της μπασκετικής ομάδας ως μεγάλος χορηγός και τον ευχαριστούμε θερμά. Ο κύριος του Τζόγλου και ο κύριος Δημήτρης Τσιόλκας θα απονείμουν την πλακέτα στον κύριο Ημεράη. Του στην ομάδα μπάσκετ προσφέρει απλόχερα ο κύριος Χρήστος Πασματζής, ο χορηγός της Φανέλας. Και για το λόγο αυτό, οι κύριοι του Τζόγλου και Ζιάμας θέλουν να τον ευχαριστήσουν. Κύριε Πασματζή. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα που ανέλαβε ο Μπάμπης του Τζόγλου τη νίκη στο μπάσκετ, όπως φαντάζομαι και σε άλλους επαγγελματίες, έρθε και σε μένα, εμείς ήμασταν και φίλοι, και μου είπε να βοηθήσω. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, διότι καταρχάς εκτιμάω τον Μπάμπη, τον ξέρω τόσα χρόνια, και κατά δεύτερον είμαι νικιώτης, λόγω του ότι είμαι γέννημα Θρέμα Νέας Ιωνίας. Λοιπόν, αυτό συνέβη όλες τις χρονιές. Πέρυσι, που τελείωσε η σεζόν η περσινή, μετά τη συνάντηση που είχαμε μαζευτεί όλοι, είδα ότι ο Μπάμπης είχε αναφέρει τότε ότι θέλει να παραιτηθεί, ότι κουράστηκε, ότι θέλει και άλλη βοήθεια. Και τότε σε μια συνάντηση που είχαμε μεταξύ, εγώ του υποσχέθηκα ότι θα βοηθήσω παραπάνω την ομάδα, αρκεί να μείνει αυτός εκεί, να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια που γίνεται από όλη τη διοίκηση. Η σχέση μου με την Νίκη Βόλου είναι από παιδί. Μ' είχαν γράψει τότε στο σύνδεσμο, πηγαίναμε στο γήπεδο, βλέπαμε όλα τα παιχνίδια, ακόμα όταν έπαιζε ο Κασαπλέρης. Την Νίκη την αγαπάω, την έχω μες στο αίμα μου, υπό την έννοια ότι δεν γίνεται να είσαι από τη Νέα Ιωνία και να υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα. Εμείς περισσότερο δε και οι Μικρασιάτες. Την Νίκη πάντα την αγαπούσα, απλά τώρα ένα περισσότερο να την βοηθήσουμε όλοι μαζί, διότι είναι η διοίκηση σωστή. Ο πρόεδρος αγωνίζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και πιστεύω ότι αξίζει όλοι μαζί να στηρίξουμε αυτή την ομάδα. Εγώ δραστηριοποιούμε στην κατασκευή επίπλων και ειδικών κατασκευών, κουζινών. Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο της έκθεσης, η οποία είναι στην Παγασόν. Το εργοστάσιο είναι στην Αλφα Βιομηχανική περιοχή. Δραστηριοποιούμε σε αυτό το χώρο από την εποχή που ζούσε και ο πατέρας μου, έκανα την ίδια δουλειά από πάντα. Είμαι επαγγελματίας από το 83 μέχρι τώρα. Είμαι και τυχερός, διότι και οι κόρες μου ακολουθήσανε, τελειώνοντας τεχνολογία ξύλου, το επάγγελμα αυτό και βοηθούνε, και είμαι και ακόμα και τυχερός, γιατί είναι και οι δύο γαμπροί μου στο εργοστάσιο. Άρα υπάρχει συνέχεια. Είμαστε συνεπείς στις δουλειές μας, γι' αυτό και δόξα τω Θεώ ο κόσμος μας αγαπάει. Κατασκευάζουμε τα πάντα, από κουφώματα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Καταστήματα, μαγαζιά, φαρμακεία, τα πάντα. Για φέτος εύχομαι η Νίκη να ανέβει, εννοείται, κατηγορία και να σταθεί στα πόδια της πιο γερά, με καλύτερους παίκτες και περισσότερους και ποιοτικούς από ό,τι έγινε η προσπάθεια πέρυσι. Γιατί δεν της αξίζει την ομάδα αυτή με αυτό το όνομα να είναι πιο κάτω από τουλάχιστον τη δεύτερη κατηγορία. Ελπίζω να πραγματοποιηθεί η ευχή μου. Σε αυτό το σημείο, η Διοικούσα Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει την εταιρεία Omega Sound και προσωπικά τον κύριο Μάνθο Πάντελη για τη δωρεά ήχου και μηχανημάτων στις εκδηλώσεις της ομάδας, καθώς και τους Take It Serious και τα αδέλφια Τσιντσίνη για τη βοήθεια που προσφέρουν στην ομάδα.
Κύριε Τσιόλκα, έρχεστε λίγο. Να κάνουμε μαζί την παρουσίαση. Με μπερδέψατε. Okay. Και τώρα έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Σε ρόλο μοντέλων σήμερα, εδώ είναι ο κύριος Σταυροθόδωρος. Ο κύριος Σταυροθόδωρος, τι φοράει? Τη warm-up. Για να τον υποδεχτούμε. Που φορά την άσπρη εμφάνιση. Σου παίζεις νικάς, γι' αυτό σ' αγάπησα πολύ. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδώ. Γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδώ. Γαλάζια μου ομάδα, ο Σάκης Κουτινάς με την μπλε εμφάνιση της ομάδας μας. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τους μπασκεμπολίστες μας. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδώ. Γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω. Νικάρα μου για σένα θα πέθαινα. Τα μπλουζάκια, όπως βλέπετε εκεί που είναι κρεμασμένο, υπάρχουν και εδώ. Για όποιον ενδιαφέρεται, είναι συλλεκτικά και μπορείτε να αγοράσετε και για την ενίσχυση της ομάδας, έτσι δεν είναι? Ωραία. Ναι, ναι. Είναι και σε πολλά μεγέθη. Ωραία. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε και την υπόλοιπη ομάδα. Να γνωρίσουμε και να παρουσιάσουμε τους παίκτες που αυτή τη χρονιά θα δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό, έτσι ώστε η ομάδα της Νίκης να πιάσει το στόχο της, που δεν είναι άλλος, να παίξει καλό μπάσκετ. Το είπα σωστά αυτή τη φορά. Είμαστε έτοιμοι. Κώστας Αλιμπαλίδης. Αλέξανδρος Ακούνια. Φώτης Τάσος. Γιάννης Αναγνωστίδης. Γεράσιμος Δελετζές. Μέσα απ' τα σπλάχνα Λεωνίδας Κουτσούκης. Έγινες νίκη μου εσύ. Χρήστος Σιμάκης. Σου παίζεις νικάς. Γι' αυτό σ' αγάπησα. Γιώργος Παρασκευάς. Για τον λαό σου παίζεις νικάς. Γιάννης Καρπέτης. Γεώργος.
Μιχάλης Χρουσκλιάς. Και ο αρχηγός της ομάδας μας, Παναγιώτης Τσιόλης, ο οποίος σήμερα δεν κατάφερε να είναι μαζί μας λόγω ενός προβλήματος υγείας. Προπονητής τώρα της ομάδας μας, ο Γιώργος Κοσμάτος. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω, μη κάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Βοηθός προπονητή, ο Δημήτρης Καραγιώργος. Φροντιστής της ομάδας είναι ο Νίκος Μακρόπουλος. Αξίζουν το χειροκρότημά μας για να πάρουν τη δύναμή τους. Και τη ζηλεύουν όπου κι αν πας η δική σου ιστορία. Και τη ζηλεύουν όπου κι αν πας η δική σου ιστορία. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδώ. Γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω, νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Γαλάζια μου αγάπη, για σένα τραγουδώ. Γαλάζια μου ομάδα, θα σε χειροκροτώ. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω, νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Και δεν θα με κουράσει να λέω όσο ζω, νικάρα μου για σένα θα πέθαινα εγώ. Λοιπόν, κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά. Ραντεβού λοιπόν από εδώ και πέρα στο γήπεδο, στην Κερκίδα, όπως ξέρουμε να κάνουμε. Και όπως είπε και η Κατερίνα προηγουμένως, τα συλλεκτικά μπλουζάκια αυτά θα ήταν μία οικονομική ενίσχυση για την ομάδα μας. Όποιοι θέλουν και μπορούν, και υπάρχουν εδώ τα νούμερα. Το κόστος είναι 15 ευρώ, όποιος μπορεί και θέλει να μας βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Για τον λαό σου παίζεις νικάς, γι' αυτό σ' αγάπησα πολύ.